Να ξεκινήσω λοιπόν με ένα σύντομο ορισμό. Μεταφραστική τεχνολογία, για να είμαστε σίγουροι όλοι ότι ξέρουμε γιατί μιλάμε, είναι τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατά τη μετάφραση. Είτε είναι πρωτογενής, δηλαδή είτε μιλάμε για εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στη μετάφραση, είτε δευτερογενής, είτε δηλαδή μιλάμε για εργαλεία που αναπτύχθηκαν για άλλο σκοπό, αλλά χρησιμοποιούνται και στη μετάφραση. Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Monday, χωρίζεται σε τρεις ομάδες εργαλείων. Σε εργαλεία γραμματικού ελέγχου, σε λεξικά και σε εργαλεία υποβοήθησης μετάφρασης από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και εκεί βέβαια έχουμε υποκατηγορίες. Τα συστήματα μηχανικής μετάφρασης, τα εργαλεία μεταφραστικού περιβάλλοντος, τις διαδικτυακές τράπεζες ορολογίας, τις εφαρμογές μετάφρασης στο υπολογιστικό νέφος. Για τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα της μεταφραστικής τεχνολογίας έχουν γραφτεί πολλά, ακούσαμε ήδη πάρα πολλά και από τις τρεις κυρίες με τις οποίες μοιράζομαι το πάνελ. Είναι λογικό, η επίδραση της μεταφραστικής τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, για να μην πω περισσότερο, ήταν καταλυτική σε βαθμό αλλαγής επιστημονικού παραδείγματος. Απεναντίας, δεν φαίνεται να μιλάμε και πολύ συχνά για τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα που δημιουργεί η μεταφραστική τεχνολογία. Περίεργο βέβαια αυτό, γιατί είναι μια τεχνολογία ρήξης, ακούστηκε ο όρος disruptive technology, μια τεχνολογία ρήξης με το παρελθόν. Έχουμε αρκετές μελέτες από επιφανείς μεταφρασιολόγους, θα σας έδειχνα τα ονόματα τώρα, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν στη βιβλιογραφία που μπορώ να σας δώσω, οι οποίοι έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις κυρίως των μεταφραστικών μνημών και της μηχανικής μετάφρασης, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μια προσπάθεια σφαιρικής κριτικής. Ούτε μια συνολική καταγραφή εφαρμόσιμων λύσεων. Θα ήθελα να το επιχειρήσω λοιπόν εγώ αυτό στο επόμενο 20 λεπτό, διότι έχω ετηθεί 5 λεπτά έξτρα. Λοιπόν, οπότε έχω καταγράψει διάφορα ζητήματα που θεωρώ ότι δημιουργεί η τεχνολογία σε 5 τομείς και θα ξεκινήσω από τον πρώτο τομέα που είναι τα λεξικά, τα πιο παραδοσιακά μας εργαλεία. Εκεί λοιπόν τι ζητήματα βλέπουμε. Βλέπουμε καταρχάς ότι έχουμε μια έλλειψη αξιόπιστων ψηφιακών δίγλωσσων λεξικών με υποστήριξη των ελληνικών. Στο ζεύγος αγγλικά-ελληνικά έχουμε έλλειψη. Σε ζεύγη της ελληνικής με άλλες γλώσσες, μερικές φορές δεν έχουμε καν λεξικά. Και έτσι αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε την αγγλική ως γλώσσα γέφυρα. Με τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό μερικές φορές. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η σχετική, θα το πω σε εισαγωγικά, δυστοκία που παρατηρείται στη μεταφορά λεξικών εγνωσμένης αξίας. Το λεξικό του Μπαμπινιώτη, το χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, σε ψηφιακή ή και σε διαδικτυακή μορφή. Παρότι κατά καιρούς οι δημιουργοί τους μας το υπόσχονται αυτό, δεν τα έχουμε δει αυτά τα λεξικά. Αυτή η ένδυα των λεξικών δεν είναι πρόβλημα της τεχνολογίας. Αλλά στην εποχή που στρεφόμαστε από το ογκώδες έντυπο βοήθημα στο εύχριστο ψηφιακό λεξικό, έχει δύο επικίνδυνες συνέπειες, ειδικά για τη νέα γενιά εκπαιδευόμενων μεταφραστών. Η πρώτη συνέπεια είναι η άκρητη χρήση δίγλωσσων ή πολύγλωσσων πόρων μεταφραστικών δεδομένων που δεν έχουν περάσει από λεξικογραφικό και ορολογικό έλεγχο. Το My Memory, το Lingui, το Glossbe αναφέρθηκαν όλα αυτά. Και που περιέχουν βέβαια μηχανικά και μηχανικά μεταφρασμένες προτάσεις και βέβαια πολλά λάθη. Η δεύτερη συνέπεια είναι η δημιουργία στους εκπαιδευόμενους σιγά-σιγά της πεποίθησης ότι το πρώτο βήμα για την έβρεση της μετάφρασης μιας λέξης είναι η αναζήτηση στο Google. Σας θυμίζω και ένα σχετικό γραφίτι που υπάρχει με τον Ιησού, που λέει, ο Ιησούς λέει, «I don't have all the answers, ask Google». Εντάξει, ή για όσους και όσες από εσάς βρεθήκατε το Μάιο στην συνέλευση και το συνέδριο των Ελλήνων Μεταφρασιολόγων, σας θυμίζω την κραυγή αγωνίας μιας φοιτήτριας που πετάχτηκε μετά την ομιλία της κυρίας Σωσόνη και είπε «Μα δεν γίνεται να κοιτάμε όλη την ώρα τα λεξικά, δεν γίνεται να ανοίγουμε λεξικά μεταφράζοντας, κάντε κάτι», είπε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, ο δεύτερος τομέας στον οποίο συναντάμε προβλήματα είναι αυτό που παλιά λέγαμε μεταφραστικές μνήμες και τώρα λέμε εργαλεία μεταφραστικού περιβάλλοντος και cloud-based tools και translation environment tools κτλ. Είναι τα πιο δημοφιλή μας εργαλεία, αλλά εκεί συναντάμε και τα πιο πολλά ζητήματα. Καταρχάς, ένα πρόβλημα είναι η συχνή αδυναμία ανάγνωσης όλου του πρωτοτύπου, όλου του κειμένου. Αυτό μας οδηγεί στην αποσυγκειμενοποίηση του εκάστοτε τμήματος κειμένου, στην απώλεια της γραμμικότητας, στην απώλεια της αφηγηματικής συνοχής του πρωτοτύπου και σε μια πιθανή
δυσχέρεια αναγνώρισης της λειτουργίας του κειμένου. Μεταφράζουμε χωρίς να ξέρουμε μερικές φορές τι λειτουργία πρέπει να επιτελέσει το κείμενό μας. Το δε μετάφρασμα ενδέχεται, θα μου επιτρέψετε τη μεταφορά γιατί μου αρέσει πολύ η λογοτεχνία τρόμου, να είναι ένα κείμενο τέρας του Φραγκενστάιν. Συνενωμένο από τμήματα κειμένου, μεταφρασμένα από συναδέλφους που δεν έχουν συζητήσει παραμέτρους του συγκεκριμένου έργου, δεν έχουν καν μιλήσει ποτέ, δεν έχουν ίσως γνωριστεί ποτέ, αλλά και από μηχανικά μεταφρασμένα τμήματα κειμένου. Έχουμε έρευνες που έχουν δείξει ότι η μετάβαση στο μοντέλο segment by segment συνεπάγεται μια μεταβολή στις γνωσιακές διεργασίες της μετάφρασης με συνακόλουθη μείωση της ποιότητας του μεταφράσματος. Άλλο πρόβλημα είναι η εξασθένιση της κριτικής σκέψης. Με μια τάση να αποδεχόμαστε άκρητα τις προτάσεις της μνήμης, ειδικά, όπως έδειξαν οι Christensen και Schoeldager, αν εργαζόμαστε σε μεταφραστική εταιρεία. Έχουμε μια αποδυνάμωση των δεξιοτήτων έρευνας. Το έδειξε ο LeBlanc το 2013, παρατηρούνται φαινόμενα εξάρτησης των μεταφραστών από τις μνήμες, με κύριο σύμπτωμα μια απροθυμία χρήσης πιθανώς πιο αξιόπιστων πηγών, όπως τα λεξικά, οι ορολογικοί πόροι, τα παράλληλα κείμενα κτλ. Έχουμε μια εξασθένιση της φυσικής μνήμης του μεταφραστή. Ας σκεφτούμε πόσο δύσκολη έγινε για τα παιδιά η προπαίδεια από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι αρθομηχανές. Ας σκεφτούμε την πρόσφατη είδηση ότι οι υπεύθυνοι του Πανεπιστημίου του Cambridge σκέφτονται να μην δέχονται πλέον χειρόγραφα κείμενα στις εξετάσεις, γιατί τα κείμενα των φοιτητών τους είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστα. Εύλογο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γράφουν σπανίως πλέον με ένα μολύβι ή με ένα στυλό. Έχουμε το φραγμό που επιβάλλουν αυτά τα κείμενα στη δημιουργικότητά μας, στη δημιουργικότητα του μεταφραστή, γιατί οι μνήμες μας επιβάλλουν ένα μορφοσυντακτικό καλούπι, από το οποίο δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε. Έχουμε μείωση του γλωσσικού πλούτου, καθώς όλοι αντλούμε λέξεις και φράσεις από την ίδια ή από τις ίδιες δεξαμενές. Ενίοτε, έχουμε αθέμητη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των εργαλείων από τα γραφεία, με σκοπό, όχι από όλα τα γραφεία βεβαίως, με σκοπό τη μείωση των αμοιβών μας. Ενδεικτικά αναφέρω τη δυνατότητα ρύθμισης κατά το δοκούν της καταμέτρησης λέξεων. Δοκιμάστε να μετρήσετε τα ίδια αρχεία σε 15 εργαλεία, να δείτε τι γίνεται. Το ενδεχόμενο μηδενικής αμοιβής σε full matches, λες και το full match δεν πρέπει να το κοιτάξουμε, και πλέον την πιθανότητα μηδενικής αμοιβής για λέξεις, μεμονωμένες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν για την επιδιόρθωση ατελών ομοιοτήτων. Έχουμε περάσει πια στην εποχή του fuzzy match repair. Έχουμε το ενδεχόμενο πιθανής απώλειας δεδομένων ή διαρροής εμπιστευτικού περιεχομένου σε περιπτώσεις βλάβης ή σε περιπτώσεις επιθέσεων από hackers. Σας θυμίζω ότι από την πιο πρόσφατη περίπτωση, όπου η μεγάλη μεταφραστική εταιρεία Translate.com ανέλαβε ένα έργο από την νορβηγική πετρελαιοβιομηχανία, τη Statoil, και μέρες μετά είδε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα στο Google Translate. Και τέλος, έχουμε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την αδυναμία μας να διατηρήσουμε σε αρχείο τη μετάφρασή μας όταν μεταφράζουμε σε cloud-based εφαρμογές του πελάτη, τη συχνή αδυναμία εντοπισμού του αρχικού δημιουργού ενός μεταφρασμένου τμήματος κειμένου, ποιος το μετέφρασε εν τέλει αυτό, τη συνύπαρξη πολλών πνευματικών δημιουργών σε ένα κείμενο και την έλλειψη δυνατότητας ουσιαστικής καταγραφής του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, που τη συναντάμε αυτήν την έλλειψη σε πολλά εργαλεία μεταφραστικού περιβάλλοντος. Θα επανέλθω στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων μας, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επανέλθω σε λίγο. Προς το παρόν περνώ στον τρίτο τομέα όπου βλέπουμε προβλήματα και είναι η γλωσσική πόρη. Πάλι για να είμαι σίγουρος ότι καταλαβαινόμαστε όλοι, καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα, με τον όρο γλωσσική πόρη αναφέρομαι σε σύνολα μεταφραστικών και γλωσσικών δεδομένων που παρέχονται από εταιρείες ή φορείς και είτε είναι διαθέσιμα σε έναν ιστότοπο στον οποίο μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση λέξεων, όρων, φράσεων, όπως είναι ας πούμε το My Memory ή όπως είναι η IATE, είτε διατίθενται δωρεάν ώστε να τα κατεβάσουμε και να τροφοδοτήσουμε με αυτά τα σύνολα τα εργαλεία μας, όπως είναι για παράδειγμα οι μνήμες της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Λοιπόν, ποια ζητήματα μας απασχολούν εδώ. Πρώτον, η αξιωματική αποδοχή της ποιότητας ενός γλωσσικού πόρου που προέρχεται από φορέα εγνωσμένου κύρους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, τα αναρρύθμιτα λάθη που ίσως αναπόφευκτα περιέχει η IATE. Όλοι έχουμε πέσει πάνω σε λάθη. Η απουσία ενός σχεδίου διάθεσης γλωσσικών πόρων του δημοσίου στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα γραφεία. Πιθανότητα και η απουσία ενός σχεδίου οργάνωσης των γλωσσικών πόρων πρώτα του δημοσίου. Αλλά είπαμε να μην κινηθούμε τόσο πολύ σε ουτοπικά επίπεδα. Ο υψηλός βαθμός πολυπλοκότητας των πόρων. Παραδείγματος χάρη, για ένα τμήμα κειμένου, ένας πόρος μπορεί να περιέχει μία μετάφραση από άνθρωπο,
μία αναθεωρημένη μετάφραση από άνθρωπο, μία μηχανικά μεταφρασμένη απόδοση και μία μετεπεξεργασμένη από άνθρωπο μηχανικά μεταφρασμένη απόδοση. Και άντε να ψάξεις να βρεις τώρα τι γίνεται. Επίσης, άλλο πρόβλημα. Ο κοντόφθαλμος ή ασύνειδος εμπλουτισμός γλωσσικών πόρων από εμάς τους ίδιους, χωρίς πρώτα να σκεφτούμε γιατί έχει δημιουργηθεί ο πόρος αυτός. Καθημερινά, πολλοί ερασιτέχνες και πολλοί επαγγελματίες μεταφραστές προσθέτουν τα κείμενά τους στον ψηφιακό κουβά του Google Translate, της TAOS, του Bing Translator, του My Memory, ενίοτε αδιαφορώντας για την παραβίαση συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή μη καταλαβαίνοντας καν ότι το κάνουν αυτό, χωρίς να κατανοούν ότι συμβάλλουν στον εμπλουτισμό πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και τη βελτίωση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης. Και τέλος, για να ξανάρθω λίγο στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη τάση για την προώθηση της ιδέας μιας δίθεν αυτονόητης κοινοκτημοσύνης των μεταφραστικών και γλωσσικών δεδομένων. Τα μεταφραστικά και γλωσσικά δεδομένα ανήκουν σε όλους. Μια τάση που απειλεί να ακυρώσει την έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων μας. Έχουμε μπει στην εποχή όπου αφήνουμε πίσω μας τα μεγάλα δεδομένα, τα big data, και εστιάζουμε στα γλωσσικά δεδομένα, στα language data. Ενώ η μεταφραστική τεχνολογία έχει παντρευτεί πια την τεχνητή νοημοσύνη. Το θαυμαστό τέκνο αυτής της ένωσης, η μηχανική μετάφραση με χρήση νευρωνικών δικτύων και προσαρμοστική μετάφραση κτλ., δεν θα ήταν τόσο θαυμαστό αυτό το τέκνο αν δεν τροφοδοτούνταν από σύνολα γλωσσικών δεδομένων. Μέσα λοιπόν στην απληστία τους, και ελπίζω να βρίσκεται τη λέξη αυτή βαριά, γιατί έτσι την εννοώ, φορείς όπως η TAOS έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν άρθρα που θέτουν ξεκάθαρα θέμα κοινοκτημοσύνης με φράσεις όπως η παρακάτω. Δεν θα τη μεταφράσω, τη διαβάσω στα αγγλικά, γιατί μπορεί να είμαι κακός μεταφραστής και να το αλλάξω. Οπότε, verbatim θα σας το πω. For example, LSPs tend to use data from their customers for their customers and do not share it outside of that relationship. For example, in exchange for similar data from a competitor or collaborator. Δηλαδή, να παίρνουμε τα δεδομένα του πελάτη μας και να τα δίνουμε σε άλλους. Έτσι. Και γίνεται και χειρότερο παρακάτω. Data ownership and copyright issues largely rule over this obsession with ring-fencing language data from its potential users. Εντάξει, δηλαδή είμαστε αιμονικοί, με άλλα λόγια, που προστατεύουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα, γιατί έτσι αλλιώς τα γλωσσικά δεδομένα θα μπορούσαν να ήταν ελεύθερα, να τα πάρουν όλοι και τέλος πάντων μια κατάσταση πολύ παραδεισένια, που δεν νομίζω ότι είναι έτσι, κατά τη γνώμη μου. Αν αναρωτηθήκατε κάποιοι από εσάς που είσαστε νεότεροι, μα ποια είναι η TAOS, να σας πω ότι πρόκειται για την Εταιρεία Χρηστών για την Αυτοματοποιημένη Μετάφραση. Όταν ακούτε χρήστες, παρακαλώ, μην σκεφτείτε ανθρώπους. Η TAOS είναι μια σύμπραξη ανάμεσα σε εταιρείες κολοσσούς, όπως η Intel, η IBM, η Google, η eBay, η Nike, η Amazon, η Siemens κτλ. Κτλ. Ανάμεσα σε πολύ μεγάλες εταιρείες παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών και ανάμεσα σε, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, δεκάδες πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος της, ο Jaap van der Meer, ελπίζω να προφέρω το όνομά του σωστά, θα είναι ο keynote ομιλητής στο Translating Europe Forum που οργανώνει τον Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τα συμπεράσματα τα αφήνω σε εσάς. Τέταρτος τομέας που παρατηρούμε προβλήματα είναι η μηχανική μετάφραση. Ξέρετε, ο γνωστός μπαμπούλας, the boogeyman. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο πρόβλημα. Είναι η σκοπίμως μη αντικειμενική παρουσίαση των δυνατοτήτων της με ένα διπλό αποτέλεσμα πλέον. Πρώτον, τη δημιουργία της πεποίθησης ότι η μηχανική προμετάφραση είναι ένα απολύτως λογικό, απολύτως θεμητό και σχεδόν αναπόδραστο στάδιο της μεταφραστικής διαδικασίας σε όλα τα τεχνικά έργα. Και δεύτερον, τη δημιουργία εξίσου μη αντικειμενικών προσδοκιών αλλά και φόβων. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όλες αυτές οι συσκευές, τα λέγαμε και χθες το βράδυ, τύπου Bubblefish, που το βάζουμε στα αυτάκια μας και όλο μας φέρνουν πιο κοντά στην αυτόματη διερμηνία και όλο δεν τα καταφέρνουν, βεβαίως. Και μπορεί μεν η μηχανική μετάφραση με χρήση νευρωνικών δικτύων να μην εξαφανίσει τον άνθρωπο από το μεταφραστικό τοπίο, σίγουρα όχι προτού βελτιώσει την ποιότητα της μετάφρασής της, αν και για να πούμε και κάτι θετικό εδώ πέρα, μπορεί να προχωράει και να βελτιώνει τη μηχανική μετάφραση, αλλά βλέπουμε παραδόξως ότι αυξάνεται και η ζήτηση για μεταφραστές. Γιατί αυξάνεται και εκθετικά ο όγκος των δεδομένων που έχουμε να μεταφράσουμε. Λοιπόν, μπορεί να μην γίνει λοιπόν αυτό, αλλά πολλοί από εμάς ενδέχεται από μεταφραστές να κληθούμε να γίνουμε εκπαιδευτές συστημάτων μηχανικής μετάφρασης. Φεύγουμε δηλαδή σιγά σιγά από την εποχή του post-editing, δηλαδή της διορθωτικής επέμβασης στο προϊόν,
και περνάμε στην εποχή της διορθωτικής επέμβασης στην πηγή της μετάφρασης. Ελπίζω να αντιλαμβανόμαστε όλοι το συνολικό παράδοξο της υπόθεσης, έτσι. Μας ζητείτε να εκπαιδεύσουμε οικειοθελώς τα συστήματα που αύριο θα μας μειώνουν ίσως τις αμοιβές ή θα μειώσουν τις θέσεις εργασίας. Πιθανώς, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Και επίσης εμπλουτίζουμε οικειοθελώς τους γλωσσικούς πόρους που τα καθιστούν αυτά τα συστήματα πιο αποτελεσματικά. Πέμπτος τομέας και τελευταίος, στον οποίο βλέπουμε κάποια προβλήματα, είναι η εκπαίδευση. Εκπαιδεύω μεταφραστές εδώ και 2 δεκαετίες, οπότε δεν μπορώ να μην επισημάνω και ορισμένα προβλήματα που δημιουργούνται από την επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη. Λοιπόν, το πρώτο είναι η πολύ μεγάλη διάσταση πλέον της θεωρίας και της πράξης. Σύμφωνα και με τον Ντόχερτη, το 2016 στην έρευνά του, η κυρίαρχη σήμερα θεωρία του λειτουργισμού χάνει σημαντικό μέρος της βαρύτητάς της, όταν το μόνο που μας ενδιαφέρει πια είναι ένα τόσο δα ποσοστό ομοιότητος δίπλα σε ένα τόσο δα υποτμήμα κειμένου, το οποίο μετά θα πάει να ενταχθεί σε ένα τμήμα κειμένου που μπορεί να έχει μεταφραστεί μηχανικά ή από άνθρωπο ή να είναι μεταπεξεργασμένο. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Δεύτερον, η διαρκής ανάγκη εξυγχρονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική μετάφραση. Πιεστική ανάγκη, ώστε να καλύπτουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Και δεν είναι τόσο εύκολο να το εξυγχρονίζεις διαρκώς το πρόγραμμα. Τρίτον, η πίεση από την αγορά, ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα κατάρτισης. Ως σχολεία έχουμε δεχτεί πολλές φορές τέτοια αιτήματα και τα έχουμε απορρίψει. Ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα κατάρτισης στο post-editing, χωρίς να εξετάζονται οι επιπτώσεις στο ρόλο του μεταφραστή. Άλλο πρόβλημα, η πιθανή χρήση μηχανικής μετάφρασης από τους εκπαιδευόμενούς μας στην προετοιμασία της μετάφρασης για το μάθημα, στις εξετάσεις, στις επίσημες εργασίες. Ξέρω, αν σας ρωτούσα θα μας λέτε, μα όχι, όχι, δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς ως εκπαιδευτές, αν εσείς χρησιμοποιείτε μηχανική μετάφραση. Αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ενδέχεται σύντομα να μην μπορούμε να πείσουμε τους εκπαιδευόμενούς μας να μην επιλέγουν συνειδητά το μονοπάτι, το γρήγορο και εύκολο μονοπάτι της μηχανικής προμετάφρασης και του post-editing. Γιατί να μεταφράσω, το πετάω στο Google Translate, του κάνω ένα post-editing. Και πιστεύω ότι έτσι θα γίνω μεταφραστής. Και τελευταίο πρόβλημα, η απομόνωση των εκπαιδευόμενων από την ιδέα ότι η μετάφραση είναι ένα πράγμα που απαιτεί χρόνο, χρόνο, χρόνο. Ζούμε στην εποχή του instant gratification. Θέλουμε τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αν ανεβάσουμε μια φωτογραφία στο Facebook και δεν έχουμε πάρει 45 like μέσα σε 5 λεπτά, αισθανόμαστε πάρα πολύ αποτυχημένοι. Αλλά δυστυχώς η μετάφραση είναι κάτι που θέλει περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν συμβαδίζει με την τάση της εποχής, αλλά πρέπει να το χωνέψουμε. Λοιπόν, γενικά συμπεράσματα, να τα συνοψίσουμε όλα αυτά. Πρώτον, όπως λέει και η γνωστή ατάκα, it's capitalism stupid. Το ανελαίτητο κυνήγι του κέρδους σε μια πολύγλωσσα παγκοσμιοποιημένη αγορά είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και βέβαια πίσω από τα προβλήματα που μας δημιουργούν. Δεύτερον, υπάρχει κίνδυνος εξάλληψης των πνευματικών μας δικαιωμάτων. Τρίτον, υπάρχει κίνδυνος μερικής ή και ολικής ένταξης της μετάφρασης σε αυτό που ο Λανιέρ λέει οικονομία του δωρεάν περιεχομένου, όπου οι καρποί της πνευματικής μας διάνοιας θα προσφέρονται δωρεάν στο συλλογικό νου. Ας θυμηθούμε τη ζωφερή πρόβλεψη του Chris Anderson, του αρχισυντάκτη του τεχνολογικού περιοδικού Wired, ο οποίος έγραψε στο βιβλίο του ότι το βιβλίο του λέγεται Free, a Radical Technology, Economy. Έγραψε λοιπόν ότι οτιδήποτε ψηφιοποιείται ευτελίζεται και ενδέχεται να καταλήξει να διατίθεται δωρεάν. Ρωτήστε και τους μουσικούς. Άλλο συμπέρασμα, η δημιουργία της εντύπωσης και στο κοινό γενικότερα, το ακούσαμε και από άλλους ομιλητές αυτό σήμερα, ότι η μετάφραση είναι κάτι που μπορεί να γίνεται σε χρόνο μηδέν, από τη μηχανική μετάφραση, πατάω ένα κουμπί, έτοιμη. Όχι από το μηδέν, με προμετάφραση και post-editing, ολοένα και πιο φτηνά και ακόμα και από ερασιτέχνες. Βλέπε crowdsourcing, βλέπε fan subbing, βλέπε το fanlation σε comics και video games κτλ. Translation by fans δηλαδή. Και τελευταίο συμπέρασμα, η διαρκής υποβάθμιση του ρόλου του μεταφραστή και η μείωση της ικανοποίησης που διάολε πρέπει να αντλούμε από τη δουλειά μας. Λοιπόν, όταν σχεδιάζαμε αυτό το συνέδριο, είπαμε, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο πρακτικό κομμάτι και στις λύσεις. Δηλαδή, ζητήσαμε από όλους τους ομιλητές να μην μιλήσουν απλώς για προβλήματα, να μην είναι δηλαδή ένα συνέδριο γκρίνιας μόνο αυτό, αλλά να δώσουμε και πρακτικούς τρόπους προστασίας. Έχω τρεις ιδέες, τρεις προτάσεις. Θα τις καταθέσω σε φθήνουσα σειρά παρεχόμενης προστασίας
αλλά θα σας πω εκ των προτέρων ότι έχουν και ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος, η πρώτη λύση, αν θέλετε, να μείνετε μακριά από όλα αυτά τα πράγματα, είναι να ασχοληθείτε με τη μετάφραση της λογοτεχνίας, του θεάτρου, της ποίησης, των κόμιξ, του δοκιμίου, της διαφήμισης. Εκεί υπάρχει τεράστιο περιθώριο για δημιουργικότητα. Η δεύτερη λύση είναι η δημιουργία ενός κλειστού συστήματος πόρων και πελατών, κατά προτίμηση πελατών που είναι άσχετοι από τεχνολογία, στο οποίο θα είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Και το τρίτο είναι η συνεργασία με σωστούς πελάτες και σωστά γραφεία. Υπάρχουν και σωστά γραφεία, υπάρχουν και σωστοί πελάτες, μην το ξεχνάμε αυτό, που αντιλαμβάνονται την αξία της δουλειάς μας. Αυτές οι προτάσεις, ναι, μεν μας μονώνουν από ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, αλλά δουλεύουν μόνο σε ατομικό επίπεδο. Μπορεί να δουλέψουν τον καθένα από εμάς, ίσως, αλλά όχι συνολικά. Το δύσκολο είναι να δοθούν συνολικές λύσεις και εκεί φοβάμαι ότι περνάμε από το πρακτικό στο ουτοπικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή η φίλη μου η Ανθή Βιδερμάγερ, που δεν είναι εδώ σήμερα, με φωνάζει ο δυστοπικός, ήρθε ο δυστοπικός, σήμερα θέλω να είμαι και ουτοπικός. Οπότε θα σας πω τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου, λέγοντάς σας εκ των προτέρων πάλι ότι ίσως να είναι ουτοπία αυτά που θα πω. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να ασκηθεί πίεση στους δημιουργούς καλών έντυπων λεξικών, ώστε να τα μεταφέρουν επιτέλους και σε ψηφιακή διαδικτυακή μορφή. Έτσι, mobility, θέλω να δουλεύω παντού, δεν μπορώ να κουβαλάω 5 κιλά λεξικά για να έχω τον Παμπινιώτη και τον Χαραμπάκη μαζί μου. Δεύτερον, ουσιαστική, αυτό σημαίνει και οικονομική, αναγνώριση των ειδικών δεξιοτήτων των μεταφραστών σε εργαλεία. Πρέπει να ξέρουμε 500 εργαλεία πλέον. Αυτό παίρνει χρόνο. Εντάξει, κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να αμείβεται. Τρίτον, αύξηση του βαθμού δημιουργικής ελευθερίας των μεταφραστών που δουλεύουν με εργαλεία. Τέταρτον, χρειαζόμαστε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να συντάξουμε και να αποδεχτούμε όλοι μια δεοντολογία της μεταφραστικής τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα εγχείρημα στο οποίο πρέπει να συμμετάσχουν πάρα πολλοί. Οι μεταφραστές, οι αναθεωρητές, οι post-editors, μέσω των συλλόγων τους προφανώς, οι μεταφραστικές εταιρείες, οι εκπαιδευτές, οι εταιρείες ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων μηχανικής μετάφρασης, φορείς, οργανισμοί και εταιρείες κολοσσοί που αναθέτουν τεράστια έργα. Όλοι αυτοί έχουν λόγο, σαφέστατα. Αλλά δεν έχουμε μια δεοντολογία. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Επιμόρφωση των μεταφραστών σε ό,τι αφορά μοντέλα μετάφρασης που ενδέχεται να έχουν βλαπτική επίδραση στο επάγγελμα. Βλέπε crowdsourcing. Δεν είναι μόνο μόδα. Εντάξει. Η Facebook κατόρθωσε να μεταφράσει ένα τεράστιο μέρος του υλικού της τσάμπα. Εντάξει. Η LinkedIn το προσπάθησε και ευτυχώς που μπήκε στη μέση η ATA και είπε: ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Βγάζετε εκατομμύρια δολάρια. Πληρώστε και κάτι. Επίσης, τι άλλο πρέπει να γίνει? Εκπαίδευση των φοιτητών και των σπουδαστών όχι μόνο στη χρήση της μεταφραστικής τεχνολογίας. Πρέπει να μάθετε αυτό το εργαλείο, πρέπει να μάθετε το άλλο εργαλείο, αλλά και στην κατανόηση των επιπτώσεών της. Μιλώ δηλαδή για έναν εργαλειακό γραμματισμό συνολικά, όχι απλώς να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία. Πρώτο τελευταίο που πρέπει να γίνει είναι η λήψη μέτρων για την ουσιαστική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μας. Και το τελευταίο, η συστηματική, η αδιάκοπη, η εργώδης προβολή της αξίας του επαγγέλματός μας, ώστε να στρέψουμε σε εμάς την προσοχή της κοινής γνώμης και όχι στα συχνά και ενίοτε παραπλανητικά δημοσιεύματα για τα θαύματα της μεταφραστικής τεχνολογίας, που πολλές φορές, λόγω και του μάρκετινγκ, δείχνουν να έχουν βγει από κάποια σειρά επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 70. Έχουμε δώσει, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αδιαμαρτύρητα το τιμόνι στην τεχνολογία και το λέω ως τεχνολόγος αυτό. Και κοιτάμε απαθείς από το παράθυρο τα πιθανώς επικίνδυνα μέρη στα οποία μας οδηγεί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας κίνδυνος να γίνουμε εμείς τα εργαλεία της τεχνολογίας, ενώ θα αναπτύξαμε για να είναι τα δικά μας εργαλεία και να χειριζόμαστε εμείς, κοντεύουμε να γίνουμε εμείς εργαλεία. Εμείς είμαστε οι αφανείς ήρωες της μετάφρασης και πιστεύω ότι είναι ώρα να φανερωθούμε και να διατυμπανίσουμε την αξία μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αναβαθμίσουμε το επάγγελμά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.